Η λαϊκή ετοιμιγορία είναι για μας απόλυτα σεβαστή. Πριν από λίγο επικοινώνησα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να τον συγχαρώ για την εκλογική του νίκη. Στη δημοκρατία η εναλλαγή στη διακυβέρνηση δεν είναι ούτε παράδοξη ούτε αφύσικη εξέλιξη. Αποτελεί, θα έλεγα, την πεμπτουσία της δημοκρατίας. Έτσι κι εγώ θα σεβαστώ στην πράξη τη λαϊκή βούληση. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επαναλάβω όσα έκανε ο προκάτοχός μου. Αύριο θα υποδεχθώ τον κύριο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για να παραδώσω το πρωθυπουργικό γραφείο όπως αρμόζει σε μια δημοκρατία με πολιτικό πολιτισμό. Θέλω από τα βάθη της ψυχής μου να ευχαριστήσω όλα τα μέλη και όλους τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν ένα πολύ δύσκολο αγώνα σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Μιας και για πρώτη φορά στον τόπο μας είχαμε εθνικές εκλογές αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και έγιναν με τόσο συντριπτική παράσταση νίκης υπέρ των αντιπάλων μας. Γεγονός που έκανε εξαιρετικά δύσκολο αυτόν τον αγώνα, αλλά ταυτόχρονα και τόσο γενναίο για όλους και όλες όσοι τον δώσαμε με πίστη και αποφασιστικότητα. Εύχομαι και ελπίζω η επάνωδος της νέας δημοκρατίας στη διακυβέρνηση του τόπου να μην γίνει αφορμή ρεβανσισμού και εκδικητικότητας, ιδίως απέναντι σε σημαντικές κατακτήσεις προστασίας της κοινωνικής πλειοψηφίας και των εργαζομένων. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε θα είναι εδώ ισχυρός από την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ώστε αυτό να αγωνιστεί και να το αποτρέψει. Πριν 4,5 χρόνια αναλάβαμε τη διακυβέρνηση σε μια οριακή στιγμή για τον τόπο μας. Με άγνοια κινδύνου ενδεχομένως, αλλά με βαθιά, με μεγάλη πίστη στις δυνάμεις του λαού μας. Πολεμήσαμε και καταφέραμε πολλά, πάντα με το κεφάλι ψηλά, και σήμερα πάλι με το κεφάλι ψηλά αποδεχόμαστε τη λαϊκή ετοιμιγορία. Με το κεφάλι ψηλά γιατί ξέρουμε ότι η Ελλάδα που παραδίδουμε στη νέα κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που παραλάβαμε.